η περιφέρεια ξεκίνησε πολύ νωρίς φέτος να κάνει τους ψεκασμούς, ήδη από τέλη Μαρτίου. Ναι. Το κακό είναι ότι λόγω του πολύπιου χειμώνα είχαμε διατιμάζοντα κουνούπια, που σημαίνει ότι πολύ πιο γρήγορα μπήκαν στο ρυθμό αναπαραγωγής μόλις πιάσαν οι πρώτες ζέστες. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, επειδή ξεκινήσαμε νωρίς και επειδή, όπως λέτε, βοηθάει και το κλιμακό, πάντα λέω το εξής, ότι πρέπει να έχουμε σύμμαχο και τον καιρό. Δηλαδή, δεν μπορεί η περιφέρεια να τα κάνει όλα. Ούτε σημαίνει ότι το πρόγραμμά μας είναι πανάκια και θα λύνουμε όλα τα προβλήματα και τελείωσε. Αν πάει στραβά η χρονιά σε σχέση με τις κλιματολογικές συνθήκες, με τις καιρικές συνθήκες, το πρόγραμμα δεν θα αποδώσει όσο πρέπει. Ναι. Είναι δηλαδή όλα ένας κύκλος, ας πούμε, που θα πρέπει να λειτουργήσουν όλα μαζί. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, μέχρι στιγμής πάμε καλύτερα από την προηγούμενη χρονιά. Βοηθάει λίγο και καιρός, θα δούμε. Ναι. Αυτό που δεν θέλουμε είναι πιο να έχουμε ζέστες και νερό. Ζέστης είναι ότι καλύτερο για το κουνούπι να βρίσκει νερό και ζέστη. Ναι. Για να αναπτύσσεται. Το νερό που μπορεί να ακούει κανείς και να λέει τώρα τι λέει το νερό. Ακόμη και στο πιατάκι της γλάστρας μας πρέπει να μην υπάρχει νερό κάποιες ώρες. Όταν υπάρχει αυξημένη θερμοκρασία, μέσα σε 2 με 3 μέρες, αν μείνει στάσιμο το νερό, μπορεί να αναπτυχθεί η προνύφη και να εξελιχθεί σε τέλειο έντομο και να φύγει. Κανονικά ο κύκλος είναι διαρκεί μια εβδομάδα. Στη ζέστη όμως επιταχύνεται. Ναι. Δεν θέλουμε λοιπόν υγρασία και ζέστη. Μάλιστα. Τώρα, δεν νομίζω ότι είναι κάτι καινούργιο για εσάς, αλλά επειδή το διάβασα και θέλω να σας το ρωτήσω, σήμα κινδύνου, λέει, στέλνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για το δάγκιο πυρετό, που ο οποίο προέρχεται και αυτό από το κουνούπι, έτσι, ή από κάποια κουνούπια. Ναι. Ναι. Αν κάποιος παρακολουθούσε, ας πούμε, γιατί πολλές φορές και εσείς και άλλοι συνάδελφοί σας από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης με ρωτούσατε κάθε χρόνο τι γίνεται με τα κουνούπια και για τον ιό του δυτικού Νίλου, γιατί αυτόν ξέραμε. Πάντα έλεγα το εξής, ότι υπάρχει αυτός, αλλά υπάρχουν και ο τσικουνγκούνια, και μάλιστα περίεργο το όνομα, ο Δάγκιος και ο Ζήκα. Λοιπόν, η διαφορά τώρα, στο Δάγκιο αυτή τη στιγμή έχουμε τρομακτική έξαρση κρουσμάτων παγκοσμίως. Δεν το είχαμε ξαναδεί άλλη χρονιά. Μάλιστα. Μιλάμε για 5 εκατομμύρια κρούσματα ήδη από την αρχή του χρόνου, το οποίο είναι πάρα πολλά. Τι είναι ο Δάγκιος όμως, σε σχέση με ο δυτικός Νιλό, τον ξέρουμε. Ναι. Μεταδίδεται με τα κουνούπια, όπως και ο Δάγκιος, όπως και ο Τσικουγκούνια και ο Ζήκα. Η διαφορά ποια είναι, ο δυτικός Νιλό, τα κουνούπια μολύνονται από πουλιά. Το κουνούπι μολύνεται από τον άνθρωπο. Δηλαδή, τσιμπάει εσάς, μολύνεται το κουνούπι και τσιμπάει το διπλανό σας. Αυτό σημαίνει ότι τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα στο χειρισμό, αν έχουμε κρούσματα Δάγκιο εδώ, σε σχέση με το δυτικό Νιλό, που το κουνούπι είναι μολυσμένο από κάποιο πουλί. Κατάλαβα. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να έχουμε πολύ πιο σκληρά μέτρα περιορισμού. Θα πρέπει αυτός που μολύνεται να απομονωθεί για να μην μολύνει κουνούπια γύρω του. Mm-hmm. Θα είναι δύσκολο συγχειρισμό και από εμάς σε σχέση με τον έλεγχο των κουνουπιών γύρω από το σπίτι αυτού που μολύνθηκε. Mm-hmm. Και φοβάμαι όμως ότι έτσι όπως πάντα πείσματα δαγκιού δεν θα το αποφύγουμε.